την 5η 11 Μαΐου 2023 στο χώρο εκδηλώσεων W Events στο Ρίο πραγματοποιήθηκαν περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με το δάσος με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ΑΧΑΙΑΣ. Οι δράσεις συνδιοργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Μαζί για το δάσος» από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΧΑΙΑΣ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα δάση». Στόχος των δράσεων αυτών ήταν η ενημέρωση και η εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και ευαισθητοποίησή τους για θέματα δασικών πυρκαγιών, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασών. Στις δράσεις συμμετείχαν 248 μαθητές και μαθήτριες και 14 εκπαιδευτικοί από 9 σχολεία. Πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια από την θεατροπαιδαγωγική ομάδα KIDOT, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, την Οικολογική Κίνηση Πάτρας ΙΚΙΠΑ, το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΧΑΙΑΣ. Η θεατροπαιδαγωγική ομάδα KIDOT μας έδειξε πώς μπορούν να επικοινωνήσουν τα δέντρα μεταξύ τους, αλλά και πώς οι μύκητες αποτελούν ένα διαφορετικό διαδίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των δέντρων. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας με βιωματικό εργαστήριο αποσαφήνισε έννοιες όπως καταπάτηση δασικών εκτάσεων και εξήγησε στα παιδιά ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέρος των οικοσυστημάτων ζώντας σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ο Δήμος Πατρέων ήταν επίσης εκεί για να εξηγήσει στους μικρούς μας προσκεκλημένους πώς το πανχαϊκό όρος αποτελεί μια κυβωτό βιοποικιλότητας μέσα από επιτραπέζια παιχνίδια και πώς τα ζώα, τα φυτά, τα δέντρα συγκροτούν μια μεγάλη βιοκοινότητα που βρίσκεται σε ισορροπία. Οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΑΧΑΙΑΣ μας έδειξαν πώς γίνεται ταυτόχρονα να παίζουμε, να χαιρόμαστε, να γελάμε, αλλά και να σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα τα δάση, τα λαγκάδια και τις δραματιές μας.